Στον Αλγα βρέθηκαν αγρότες του Τυρνάβου προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για σειρά προβλημάτων που καλούν να αντιμετωπίσουν, όπως είναι οι πληρωμές του παγετού αλλά και της χαλαζόπτωσης από την περασμένη χρονιά που ακόμη δεν έχουν λάβει τα χρήματά τους. Βρισκόμαστε σήμερα στον Αλγα Λάρισας, όπου είχαμε συνάντηση με τον προϊστάμενο, τον νέο προϊστάμενο του Αλγα Θεσσαλίας από τον Αγροτικό Σύλλογο Τυρνάβου. Τέθηκαν τα ζητήματα και τα αιτήματα του Συλλόγου, τα οποία είναι πολλά και αφορούν καλλιέργειες της ευρύτερης περιοχής του Τυρνάβου. Ενημερωθήκαμε από τον προϊστάμενο για την διαδικασία των αποζημιώσεων και σε τι φάση βρίσκονται. Φαίνεται ότι αυτές άμεσα θα πληρωθούν την επόμενη ημέρα οι παγετοί του παρελθόντος έτους, δηλαδή του 2021. Και τώρα αυτή τη στιγμή οι χαλαζοπτώσεις θα πάνε λίγο πριν το Πάσχα. Αυτή την ενημέρωση είχαμε αυτή τη στιγμή. Όπως δήλωσαν, δεν μπορούν πλέον να επιβιώσουν, καθώς οι ίδιοι πλήττονται και λόγω της ενεργειακής κρίσης. Μπήκαν τα αιτήματα του να αυξηθεί η τιμή στα εινοποιήσιμα τα σταφύλια, τα οποία είναι πολύ χαμηλή τιμή η αποζημιώσιμη, όπως και η χαμηλή τιμή η αποζημιώσιμη είναι και στα νεκταρίνια και στα πλακέτα ροδάκινα και στα βερίκοκα. Από εκεί πέρα. Ευχηθήκαμε στον νέο προϊστάμενο καλή θητεία. Επαναλάβαμε το πάγιο αίτημά μας για αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να γίνει να μας αποζημιώνουν στο 100% της ζημιάς με επαρκή κρατική χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή ο κανονισμός αυτός μας δεν καλύπτει και τους αγρότες και πραγματικά την κατάσταση την οποία βιώνουμε, η οποία η κατάσταση είναι η κλιματική αλλαγή. Ζητήσαμε άμεσα ο ΕΛΓΑ Θεσσαλίας και απαιτήσαμε να στελεχωθεί με παραπάνω προσωπικό, γιατί τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αναμένονται να έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία προφανώς μπορούν να πλήξουν τις αγροτικές μας παραγωγές και να έχουμε πάλι προβλήματα και πάλι απώλειες παραγωγών. Την ίδια ώρα οι αγρότες ανησυχούν και για τα αγροτικά τους προϊόντα, με τον πόλεμο που μένεται σε Ουκρανία, καθώς όπως δηλώνουν θα μείνουν αδιάθετα.